Τα λίγα δευτερόλεπτα στο άκρος επικίνδυνο έθιμο της χρήσης κροτίδων και βεγγαλικών μετατράπηκαν σε εφιάλτη για ένα 14χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά όταν έπεσε θύμα τραυματισμού στο δεξί χέρι από κροτίδα που χρησιμοποίησε ο ίδιος το βράδυ της Ανάστασης σε εκκλησία στον Γαλατά Χανίων. Τη γη κάτω από τα πόδια της έχασε η μητέρα του 14χρονου, η οποία μετέφερε τον γιο της στο νοσοκομείο Χάνιων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέστη ακροτηριασμό σε 3 δάχτυλα του δεξιού του χεριού. Το σοκ για τον έφηβο, όπως και για την οικογένειά του, μεγάλο. Μετά τη λειτουργία της Αναστάσεως, μετά τα μεσάνυχτα, του μεγάλου Σαββάτου, μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χάνιων, 14χρονος νεαρός, φέροντας σοβαρά τραύματα στο δεξί χέρι με αναφερόμενη αιτία έκρηξη κροτίδας. Μπήκε στο χειρουργείο, αντιμετωπίστηκε από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας, υπευλήθησε χειρουργική επέμβαση και δυστυχώς ακροτηριάστηκαν 2 δάχτυλα του δεξί χεριού και άλλο 1/3 στο οποίο έγινε επέμβαση. Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση και νοσηλεύεται στην Ορθοπαιδική Κλινική των Νοσοκομείων Χανίων. Σε μία στιγμή ανατράπηκαν τα όνειρά του, με τον έφηβο να στηρίζεται και ψυχολογικά από την οικογένειά του, προκειμένου με δύναμη ψυχής να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δραματική αυτή κατάσταση, η οποία επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά του, αλλά και την ζωή του γενικότερα. Δυστυχώς το παιδί αυτό κατάστρεψε τη ζωή του για μισό λεπτό χαρά, η οποία δεν είναι χαρά. Και σχολιάζω κιόλας ότι θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση, αλλά στο βωμό του χρήματος σφάζονται όλα. Όλοι λυπούμαστε γι' αυτό. Πραγματικά είναι θλιβερό για τις μέρες μας να έχουμε τόσα πολλά θύματα και κάτι πρέπει να κάνει, δεν ξέρω ποιος, η πολιτεία. Είναι ένα έθιμο το οποίο δυστυχώς έχει ξεφύγει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα οφείλουν ότι όσοι διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις τα προσέχουν. Έχουν λίγο ξεφύγει τα πράγματα. Κάθε χρόνο γίνεται μια κύκλωση των θεμάτων. Όλοι ξέρουν. Και όλοι δεν κοιτάνε. Έχω ένα μικρό παιδάκι 4 χρονών, το οποίο πρέπει να το έχω μαζί με αγκαλιά, γιατί φοβάται. Παρά τους ελέγχους και τις συστάσεις της αστυνομίας, βαρύς είναι και φέτος ο απολογισμός από την παράνομη χρήση βεγγαλικών τις ημέρες του Πάσχα, καθώς σημειώθηκαν 7 σοβαροί τραυματισμοί σε όλη τη χώρα. Πέρα από το 14χρονο αγόρι που υπέστη ακροτηριασμό σε 3 δάχτυλα του δεξιού χεριού του, καταγράφηκαν άλλοι 5 ακροτηριασμοί από βεγγαλικά στην Αττική και ένας ακόμη ακροτηριασμός στους φούρνους. Εγώ σαν πατέρας πιστεύω ότι ποτέ δεν έδωσα στα παιδιά μου δυναμητάκια για τέτοια να κάνουν αυτή τη χρήση και πιστεύω να τα απαγορέψουν γενικώς. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάνω από 180.000 βεγγαλικά και κροτίδες κάθε τύπου έχουν κατασκευθεί σε όλη την Ελλάδα από τα μέσα Απριλίου έως σήμερα, ενώ έχουν συλληφθεί 115 άτομα. Την επικινδυνότητα των πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών εφιστά με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ελληνική αστυνομία. Πάνω που 15-20 εγχειρήσεις. Είναι φέτος να μην ακούσουμε ατυχήματα άλλα. Δημότες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το φαινόμενο, το οποίο έλαβε δραματικές διαστάσεις στις ημέρες του Πάσχα, τονίζοντας την ανάγκη αυστηρών ελέγχων από την Ελλάδα.